Μάκης Ραφαηλίδης, προπονητής για την ομάδα του Αττικού. 0-0 σήμερα το αποτέλεσμα με την ομάδα του Ηφαίστου. Θεωρείτε δίκαιο το αποτέλεσμα? Σίγουρα δεν το θεωρώ δίκαιο με βάση την εξέλιξη του αγώνα. Όμως όταν έχεις 4-5 κλασικές ευκαιρίες, θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να μάτσει να είναι 2-0, όπως και στο δεύτερο να πετύχουμε γκολ. Όμως όταν χάνεις ευκαιρίες και έφτασα στο 90, ο Παναγιώτης να κάνει μια φοβερή επέμβαση και να αποσοβήσει τον γκολ που αν δεχόμασταν τότε σε εκείνο το σημείο, πιστεύω θα χάναμε. Σε αυτό ναι, μπορώ να πω ότι εντάξει, στο τέλος θα πω ότι ήμουν ευχαριστημένος. Εάν δούμε τι έχουμε πετύχει σε 40 μέρες τα παιδιά, με κόπο και υδρότα και δουλειά πολύ στο γήπεδο, μέσα αυτό το ρόστερ μπόρεσε να πατήσει και να δείξει σε όλους τους αντιπάλους που έπαιξε ότι έχει πυγμή, έχει σφιγμό και μπορεί ακόμα στην πορεία να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, εφόσον γίνουμε πιο ουσιαστικοί στο τελείωμα των φάσεων, να σκοράρουμε για να μπορούμε να πάρουμε τους πόντους που θέλουμε, ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις για να μπορέσει αυτή η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Σήμερα παίζαμε με έναν αντίπαλο σίγουρα, ο οποίος και το ρόστερ του και η ποιότητα παιχτών φαίνεται αυτό, έτσι δεν το συζητάμε, και η βαθμολογική θέση. Όμως τα παιδιά ανταποκριθήκαν πλήρως στο σύστημα που ακολουθούμε και παίζουμε μέσα. Γι' αυτό τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Επίσης συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ηφαίστου και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.